Λοιπόν, με την κυρία Γαλατζούλα, εδώ στο Μουσείο Τσιτσάνη. Καλώς ήρθατε στην όμορφη πόλη μας. Σε δύο λόγια για την έκθεση, τι θα δει ο κόσμος αυτές τις μέρες στο Μουσείο Τσιτσάνη. Θα δει μια έκθεση η οποία είναι λίγο ιδιαίτερη. Δεν είναι απλά έκθεση ζωγραφικής. Είναι ιδιαίτερη γιατί χρησιμοποιώ για την κατασκευή των έργων μαλλιά και μαλλιά από πρόβατο. Άλλοτε είναι κατεργασμένα, τα χρησιμοποιώ κατεργασμένα, βαμμένα και άλλοτε όχι. Το μαλλί είναι αυτό που με καθοδηγεί, δηλαδή το μέσο αυτό με καθοδηγεί και μετά ως κλωστή το προσαρμόζω σε εικόνες, σε εικόνες που δεν έχουν μορφή αφηρημένες. Επίσης... Πώς γεννήθηκε, συγγνώμη, αλλά μου γεννήθηκε ερώτηση. Πώς γεννήθηκε η ιδέα να πάρετε το μαλλί και να φτιάξετε έργο τέχνης? Η τέχνη που κάνω είναι καθαρά βιωματική και όταν λέω βιωματική τι εννοώ. Από μικρό παιδί εγώ ζούσα με οι γονείς μου, οι παππούδες μου είχαν κοπάδια από πρόβατα και όλη τους η ζωή και η δούλεψή τους γινόταν γύρω από αυτό, γύρω από τα πρόβατα. Οπότε είχα τόσες πολλές αφηγήσεις και εγώ σαν παιδί συμμετείχα σε δουλειές τέτοιες κτηνοτροφικές. Αλλά και αυτό ήταν το εφαλτήριο. Αλλά και πέρα από αυτό, οι αφηγήσεις δηλαδή ήταν έντονες, οι αφηγήσεις και των γυναικών. Γιατί εδώ έχουμε ένα κέντημα, το μαλλί το κεντάω πάνω σε χαρτί και σε ύφασμα. Μάλιστα. Οπότε έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι άλλο, δεν έχουμε ρωτήσει. Αυτά. Αυτά. Ωραία, μέχρι πότε θα είναι εδώ η έκθεση? Η έκθεση θα είναι μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 26, την Κυριακή θα είναι η τελευταία μέρα. Πιθανόν όμως, εγώ θα είμαι και το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ. Και πιθανόν να οργανώσουμε κάποια ξενάγηση για να είμαι και εγώ η ίδια εδώ και ο κόσμος να το δει καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.